Γεια σας. Σήμερα θα σας περιγράψουμε τον Κίκο, το ρομπότ που φτιάξαμε. Το ονομάσαμε έτσι επειδή μας άρεσε το όνομά του. Τροφοδοτείται από τον υπολογιστή μας και έχει τεχνολογία Arduino. Αποτελείται από τον Arduino, τον κινητήρα και τον Ultrasonic. Τώρα ας γεμίσουμε το ρομπότ μας με σοκολάτες, έτσι ώστε όταν δει ultrasonic το χέρι ενός ανθρώπου, το μοτέρ να κινηθεί και το σοκολατάκι να πέσει. Έχουμε προγραμματίσει το Arduino ώστε εάν ο Ultrasonic δει εμπόδιο σε απόσταση μικρότερη του 1 εκατοστού, από την αρχική του θέση ο κινητήρας να μετακινηθεί στις 15 μοίρες και μετά να ξαναγυρίσει στην αρχική του θέση. Έχουμε προγραμματίσει να περιμένει 5 δευτερόλεπτα για να μην πέσουν πολλά μπαλάκια μαζί. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Η πρώτη δυσκολία που είχαμε αντιμετωπίσει ήταν να φτιάξουμε και να κόψουμε τα κομμάτια που θα χρειαστεί. Αυτό μας είχε πάρει 2 μαθήματα, όμως στο τέλος ο κόπος άξιζε. Ωραία. Η δεύτερη δυσκολία ήταν να τοποθετήσουμε τον Ultrasonic στην κατάλληλη θέση, ώστε να βλέπει το χέρι μας και όχι κάποιο τοίχωμα ή σκιά, ώστε να δουλεύει σωστά για να πέφτει η σοκολάτα. Η τρίτη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν οι κατηφόρες που μας δυσκόλεψε η θέση τους, γιατί σε κάποια στιγμή γινόντουσαν ανηφόρες και το βαλάκι δεν μπορούσε να προχωρήσει.